Ο Σύλλογος συστήθηκε τον Αύγουστο του 2009 με κύριους καταστατικούς στόχους και σκοπούς την προστασία, προβολή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Λίγες ημέρες μετά τη σύστασή του, έκανε παρέμβαση προς το Δήμο Βιών, το Λιμεναρχείο Νεάπολης και των Αρχέλων για την προστασία οτοκίας της χελώνας Καρέτα-Καρέτα στον όρμο των Βατίκων. Από τον Αύγουστο του 2009 δημιούργησε και λειτουργεί ιστότοπο φόρουμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση tulipagoulimi.forumgreek.com. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2009 ο Σύλλογος πραγματοποίησε την πρώτη του πεζοπορία στο μονοπάτι Δέλτα 5 Παραδείσι Παρακλώ. Σκοπός των πεζοποριών αυτών είναι αφενός μεν να έρθουν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον, αφετέρου να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Το Δεκέμβρη του 2009, παρά την ανυπαρξία οικονομικών πόρων, ο Σύλλογος τόλμησε και προέβη στην έκδοση του ημερολογίου Λευκώματος με τίτλο «Πέτρα και Πυλός». Ο Σύλλογος πραγματοποίησε προβολή με θέμα «Η χλωρίδα των Βατίκων» στα πλαίσια της εξέλιξης των γεωστορικών δεδομένων, κατά την οποία έγινε η παρουσίαση φυτών από τη χλωρίδα του τόπου μας. Στις 11 Απριλίου του ίδιου έτους πάλι, μέλη και φίλοι της Τουλίπας πραγματοποίησαν πεζοπορία στον αναγκεσμένο φάρο του Καβομαλιά. Στις 23 Απριλίου του 2010, ο Σύλλογος προσκλήθη από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών του Γυμνασίου Νεάπολης, όπου κατά το μάθημα της γεωγραφίας έκανε παρουσίαση των φυτών της χλωρίδας του τόπου και της γεωγραφικής τους εξάπλωσης. Στους μαθητές στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκαν περίπου δωρεάν 80 αντίτυπα του λευκώματος «Πέτρα και Πυλός». Ακόμα μια πεζοπορία στη λεγόμενη πυραμίδα των Βατίκων και τη γερμανική σκάλα των μεταλλίων της Γκρόμαν στα Βάτικα. Κατά την επιστροφή τα μέλη του Συλλόγου έκαναν καθαρισμό της ακτής από σκουπίδια και πλαστικά. Ο Σύλλογος συμμετέχει στη συσπήρωση των Βατικιώτικων Συλλόγων για την απομάκρυνση των πλοίων από τον όρμο των Βατίκων. Συμμετέχει επίσης στη διαβούλευση για τη μελέτη ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς, καταθέτοντας σε επιφυλάχιση του για την ανάπτυξη δικτύου υψηλής τάσης στα Βάτικα. Για το έτος 2011 εξέδωσε λεύκομα με τίτλο «Θάλασσά μας, κυρά και ερχόντισα», το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έγινε στις 12 Δεκάτου 2010 στην αίθουσα του ξενοδοχείου Λίμερα Μάρε, σε αυτόν εδώ το χώρο. Ένα λεύκομα που ήταν πιο πλούσιο σε ύλη από τα προηγούμενα, το «Πέτρα και Πυλός», η διάθεση του οποίου όμως δεν πήγε καλά. Οπωσδήποτε η άσχημη οικονομική συγκυρία που όλοι περνάμε αυτή τη στιγμή επηρέασε αυτή την κατάσταση και αυτό μας οδήγησε στην απόφαση να αναστείλουμε για την φετινή χρονιά την έκδοση λευκώματος, καθώς αυτό εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους το να οδηγήσει το Σύλλογο σε χρέος. Στις 13 Τρίτου 2011 ο Σύλλογος πραγματοποίησε και δεύτερη πεζοπορία στο Γερμανικό Παρατηρητήριο με τη συμμετοχή περίπου 80 φίλων και μελών μας. Στις 14 του 2011 πραγματοποίησαμε πεζοπορία στο Κλεφτάβλαβο για το απολιθωμένο δάσος με τη συμμετοχή 100 φίλων και μελών του Συλλόγου. Στις 24 του 2011 ο Σύλλογος συμμετείχε με ανακοίνωση παρουσίαση στο Διεθνές Συμπόσιο Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς και Τοπίου που έγινε στη Μονεβασιά με θέμα «Η χλωρίδα και η πανίδα της Χερσονήσου του Μαλαία και η σημασία της στη διατήρηση του τοπίου». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Απρίλιο του 2011 ο Σύλλογος λειτουργεί τράπεζα σπόρων σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να διατηρηθούν σπόροι από ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες. Στις 17 Εβδόμου 2011 ο Σύλλογος πραγματοποίησε τη θαλασσοπορία μέχρι τον Καβομαλιά. Ένας παράπλους των αυτών με ξενάγηση σε χώρους με ιστορικό, γεωλογικό, παλαιοντολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Στις 24 Οκτώβου 2011 πραγματοποίησε την εκδήλωση Αστροβαραδιά Βατίκων στην κορυφογραμμή του προφήτη Ηλία. Παρά το ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το ιδιαίτερο τοπίο του δάσους, την πανοραμική θέα και να περιηγηθούν σε έναν νυχτερινό ουρανό που σπάνια βλέπουμε. Μέρος της εργασίας που θα σας παρουσιάσουμε απόψε είχε παρουσιαστεί στο Διεθνές Συμπόσιο που έγινε στη Μονεβάσια στο τέλος του Απρίλη για το περιβάλλον και το τοπίο του Καβομαλιά. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε ολόκληρη την εργασία και όχι τμήμα που λόγω χρόνου και ορίων παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο. Καταρχήν ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο την έννοια του τοπίου
όσο και αν είναι δύσκολο και όσες ερμηνείες πολλές και αν μπορεί να επιδέχεται. Ως το οποίο νοείται το σύνολο των μορφών, του μοτίβου, των χρωμάτων, των ήχων, των βιωτικών και αβιωτικών στοιχείων, όπως αυτά αλληλεπιδρώντας με τις γνωστικές και τις συναισθηματικές εμπειρίες του ανθρώπου, οδηγούν στη δημιουργία ενός αισθήματος, εκτίμησης, απόλαυσης, ανάκλησης μνημών και άλλων, από τη λήψη, αποτύπωση και συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων. Το τοπίο μπορεί να αναφέρεται στο φυσικό, το τεχνητό ή ακόμα και το νοηματικό περιβάλλον. Από τον τίτλο του θέματος γίνεται αντιληπτό ότι αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας είναι κυρίως το φυσικό τοπίο. Αφού στην αρχαιότητα έτσι ονομαζόταν, η απόλυξή του, ο σημερινός Καβουμαλέας, ονομαζόταν Άκρα Μαλέα. Για την παλίδα του Μαλέα και της περιοχής καταγράφονται, ο οποίος τελικά δεν καταφέραμε να τον γλιτώσουμε. Είναι ένα πανέμορφο πουλί και καθόλου χαζό, σύμφωνα με την ονομασία του, είναι παμπώνυρο. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο βούφο, ο οποίος και αυτός τελικά δεν άντεξε και τον χάσαμε. Και ακόμα ένα το τελευταίο, και αυτό στην περιοχή της Κλαβούνας. Δεν ξέρουμε αν τελικά είναι απλώς σύμπτωση και τα τρία περιστατικά να τα είχαμε εκεί πέρα ή κάτι συμβαίνει και δημιουργεί τα περιστατικά. Αυτό πάντως που στεκόμαστε ιδιαίτερα και τονίζουμε είναι το εξής, ότι ίσως και λόγω των δημοσίευσεων που γίνονται στην εφημερίδα για τα περιστατικά αυτά, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ειδικά των νέων ανθρώπων, οι οποίοι διαρκώς μας ενημερώνουν, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε ότι υπάρχει ένα πολύ άρρωστο, βρήκαν κάποιο άλλο. Αυτή είναι η Ιερακίνα, η πολυτραγουδισμένη στη δημοτική μας ποιήση. Αυτό είναι το ξεφτέρι, ένα μικρό είδος γερακιού, το οποίο το αντιμετωπίσαμε σαν περιστατικό στο δημοτικό σχολείο του κάμπου. Μας ειδοποίησαν οι δάσκαλοι και τα παιδιά πρωί-πρωί ότι το βρήκαν χτυπημένο εκεί. Έχουμε τους υδροβιότοπους, εδώ είναι η στρογγύλη, στους οποίους αναπτύσσεται κυρίως λιμναία βλάστηση, καλάμια, γούρλα κλπ. Άλλος βιότοπος είναι τα ανθρωπογενή περιβάλλοντα. Είναι περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Είναι τόποι κοντά σε οικισμούς, πόλεις, καθώς και η γεωργική δική. Που εδώ το βλέπουμε, ένα χωράφι, μελιές και βλέπουμε και ένα λιβάδι με σιλένες. Πάνω από 600 μέτρα το έχουμε βρει στην Καστανιά. Το άλλο το νεαπολιτάνικο, το οποίο το συναντάμε και στους κάμπους, πανέμορφο λουλούδι, αλλά είναι άγρο σκόρτο και η μυρωδιά του είναι πολύ έντονη μόλις το τρίψουμε. Τα χασμόφυτα είναι μικρά πόδια αγρολούλουδα, τα οποία έχουν πολύ ισχυρούς βλαστούς και πολύ ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα. Βλέπετε τώρα αυτό το φυτό πως έχει φυτρώσει πάνω σε συμπαγή βράχο, χωρίς να υπάρχει ίχνος χώματος, και έχει αναπτυχθεί και έχει ανθίσει παραλία. Και αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ένας τόπος που έχει ένα όραμα τουριστικό δεν μπορεί να πει ότι με αυτή την εικόνα τελικά θα δημιουργήσει τουρισμό. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ο αυξημένος κίνδυνος από την πιθανότητα ενός ατυχήματος από τα πλοία που αγκυροβολούν και που στατιστικά είναι θέμα χρόνου το πότε θα γίνει, μία ρήπαση του όρμου με χιλιάδες τόνους πετρελαίου, όπως συνέβη στην Πύλο το παρελθόν, θα κατέστρεφε τις ακτές και τον υδροβιότοπο, αλλά και όλη την περιοχή ευρύτερα. Η παράνομη αλία επίσης είναι ένας από τους κινδύνους που απειλούν τον υδροβιότοπο, κυρίως από λαοδαπούς. Κλείνοντας, τελειώνοντας, όσον αφορά την ανθρωπογενή παρέμβαση στο περιβάλλον και το τοπίο, ως επίλογο θα δανειστώ μόνο δύο στίχους του Βατικιώτη δικού μας ποιητή, του Γιώργου του Παπούλια. Αν νομοθετούσαν τα πουλιά, θα είμαστε όλοι φυλακοί. Ευχαριστώ. Για τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε και τις επερχόμενες εκλογές.
το Δεκέμβριο. Και καλό θα ήταν στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εκείνο το διάστημα να έχουμε σύσσωμη προσέλευση όλων των μελών για να προκύψει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και επίσης καλούμε και όλους εσάς όσους δεν είστε μέλη του Συλλόγου, μετά και από μια ρύθμιση που θα γίνει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή που κάναμε, για να γίνει μια μείωση στο ποσό που απαιτείται για να γίνει εγγραφή νέων μελών και να εγγραφούν νέα μέλη, που το έχουμε ανάγκη αυτό και το επιζητούμε συνεχώς. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στις συνθήκες των σημερινών των ημερών αυτών που διανύουμε. Κάνουμε αυτή την προσφορά και καλούμε όλους σας να μας βοηθήσετε για να γίνετε μέλη. Ευχαριστούμε πολύ.